Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ, το Επιμελητήριο Κοζάνης και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης στην αίθουσα Κουβεντάρη της Κοζάνης ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, που στόχο έχει την ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, αλλά και την ίδρυση και τον εξυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μεταποίησης και τουρισμού. Πολλά περισσότερα όμως είπαν στα μέσα ενημέρωσης οι κύριοι Σκοτίδας, Σαρής και Καρακάσης. Σπύρος Σκοτίδας, Γενικός Διευθυντής στο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Είμαστε σήμερα στην Κοζάνη σε μια ενημερωτική εκδήλωση, η οποία έχει σχέση με μια δράση από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, χρηματοδοτούμενη, που αφορά τη μεταποίηση για τον τουρισμό. Αφορά επιδοτήσεις συνολικού ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ που απευθύνεται στους υποψήφιους και ενδιαφερόμενους που είτε έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις μεταποίησης και τουρισμού ή θέλουν να ιδρύσουν αντίστοιχες εταιρείες. Το ποσοστό χρηματοδότησης κυμαίνεται γύρω στο 45% και αφορά μόνο τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, δεν αφορά τις υπόλοιπες Ελλάδας. Τα 9 εκατομμύρια αυτά δηλαδή είναι μόνο για τη Δυτική Μακεδονία. Σήμερα θα αναλύσουμε την επιλεξιμότητα, ποιοι είναι οι όροι, ώστε να δουν οι άνθρωποι που είναι εδώ σήμερα αν έχει νόημα και αν είναι ευκαιρία για αυτούς να υποβάλουν αίτηση ώστε να χρηματοδοτηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, σήμερα έχουμε μια ημερίδα με θέμα την προκήρυξη δύο προγραμμάτων από την περιφέρεια που αφορούν τη μεταποίηση και τον τουρισμό. Είναι δύο προγράμματα που στόχο έχουν να τονώσουν την επιχειρηματικότητα, στόχο έχουν την αναβάθμιση των επιχειρήσεων σε εξοπλισμό και σε υποδομές, αλλά και σε άλλες δράσεις όπως είναι η εξωστρέφειά τους. Είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα για τη Δυτική Μακεδονία, όπου φτάνει τα 9 εκατομμύρια το σύνολο του προϋπολογισμού. Αφορούν, όπως σας έχω πει, επιχειρήσεις τουρισμού και υφιστάμενες, αλλά και νέες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεταποίησης, υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό γιατί μετά από πολύ καιρό προκηρύσσονται δράσεις για την στήριξη της επιχειρηματικότητας. Δύο προγραμμάτων πολύ σημαντικών που πιστεύω να έχουν απήχηση. Βέβαια, εκείνο όμως που είναι πολύ μελανό σημείο και το οποίο θα δυσκολέψει και την υλοποίηση των προγραμμάτων, αλλά θα δυσκολέψει και την απόφαση των επιχειρήσεων να μπουν σε αυτά τα προγράμματα, είναι όσον αφορά η χρηματοδότηση της ιδίας συμμετοχής. Δυστυχώς, το πρόγραμμα προσφέρει μόνο ένα ποσό επιχορήγησης για την υλοποίηση του προγράμματος. Το υπόλοιπο θα πρέπει να το καλύψει ο ίδιος ο επιχειρηματίας, είτε από ιδία κεφάλαια, είτε από χρηματοδότηση μέσω των τραπεζών, που δυστυχώς ακόμη οι τράπεζες δεν λειτουργούν με ρυθμούς κανονικότητας, θα έλεγα εγώ. Ευελπιστούμε ότι θα έχει απήχηση το πρόγραμμα, ότι οι επιχειρήσεις θα θελήσουν να χρηματοδοτήσουν τις υποδομές τους και την ανανέωσή τους και να αναβαθμιστούν. Εμείς ως επιμελητήριο οφείλουμε να είμαστε κοντά στην επιχειρηματικότητα, κοντά στις επιχειρήσεις και να στηρίζουμε κάθε δράση και να ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις. Το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας συμμετέχει στο πρόγραμμα της Περιφέρειας για την επιχειρηματικότητα, τόσο για την μεταποίηση όσο και για τον τουρισμό, και σε συνεργασία με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς προσπαθεί μέσω των μελών του, που είναι οικονομολόγοι, μελετητές, σύμβουλοι επιχειρήσεων και λογιστές φοροτεχνικοί, να κινητοποιήσει τις υγιείς επιχειρηματικές μονάδες και επαγγελματίες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα τόσο που αφορά την μεταποίηση όσο και τον τουρισμό, μια και τα μηνύματα τουλάχιστον που έρχονται για την επιχειρηματικότητα, η οποία πρέπει να αποτελεί την προτεραιότητα για να κινητοποιήσουμε τις μονάδες αυτές, τις επιχειρήσεις αυτές, να συμμετέχουν σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα που αφορά την καινοτομία, την αναβάθμιση, την ψηφιακή ή την εξωστρέφεια, για να μπορέσουμε να
δούμε αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον. Και μια και ανέφερα ότι το επόμενο διάστημα οι προοπτικές για τις επιχειρήσεις είναι βίωνες, μια και η νέα κυβέρνηση θα μειώσει φόρους και εισφορές και από ό,τι δεσμεύεται θα έχουμε ένα καλύτερο και φιλικότερο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την απασχόληση στην περιοχή μας. Μια περιοχή που, όπως είναι γνωστό, έχουμε πολλά προβλήματα από την μείωση της δραστηριότητας της ΔΕΗ. Άρα, όπως ανέφερα, η ανάπτυξη και η επιχειρηματικότητα είναι ο μονόδρομος τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε και να βοηθήσουμε όλοι οι φορείς, οι εμπλεκόμενοι φορείς, σε αυτήν την προσπάθεια για τη συμμετοχή όσο περισσότερων επενδυτών μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα. Εμείς, σαν φορέα, συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια, σε όλους τους νομούς της περιοχής μας, και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε όσο δυνατόν να συμμετέχουν περισσότερες επιχειρήσεις σε αυτή την προσπάθεια. Και το οποίο ήθελα να τονίσω, και επειδή προέρχομαι από αυτό το τομέα, είναι ότι θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τον τραπεζικό τομέα. Εάν οι τράπεζες δεν συμμετέχουν και δεν συμπληρώσουν αυτή την προσπάθεια την επενδυτική, δεν πρέπει να περιμένουμε και πολλά πράγματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι, και το αναφέρω και δημόσια, θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή ο τοπική παράγοντα με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη, με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και τον νέο Υφυπουργό, τον κύριο Ζαβό, πάνω στα τραπεζικά θέματα, προκειμένου να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια της συμμετοχής των ελληνικών τραπεζών στις επενδύσεις, ειδικά στην περιοχή μας, γιατί νομίζω ότι εάν δεν συμμετέχουν οι τράπεζες σε αυτή την προσπάθεια, τα αποτελέσματα δεν θα είναι ικανοποιητικά.